Μπλόκαραν την είσοδο σε δημοσιογράφο. Τι ακριβώς συνέβη? Χαμός ομιλία του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για πες μας. Ένταση είχαμε χθες το βράδυ στην Κατερίνη, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Αντωνακόπουλος, συμμετείχε σε κομματική εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στην Κατερίνη. Περισσότερο από 200 άτομα απογνωμοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την συμφωνία των Πρεσπών. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε διαδηλωτές να πλησιάσουν στον χώρο της εκδήλωσης. Τα προϊόντα φυσικά υπήρξαν και στην Καβάλα, όπου σε ανάλογη εκδήλωση με ομιλητή Ευκλήδη Τσακαλώτο υπήρξε ανάλογη μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση. Να πούμε ότι η αστυνομία προχώρησε σε 10 προσαγωγές πολιτών, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Υπήρχε μεγάλη... Να δούμε, Λευτέρη Ζαβιάρη, να δούμε το βίντεο. Πάμε δούμε το βίντεο, παρακαλώ, πολιτή συνεδρίας. Τον εθνικό λαό! Εσείς πήρατε τη χώρα στην Ελλάδα! Είναι για μας τους ανθρώπους της αριστεράς, τους ανθρώπους που έχουμε δώσει αγώνες για τη δημοκρατία, για τη φιλία των λαών, για την ελληνική συνύπαρξη, αγώνες απέναντι στον εθνικισμό. Μάλιστα. Να πω ότι άνθρωποι της αριστεράς είναι εξοργισμένοι. Και λένε άνθρωποι της αριστεράς, με ποιο δικαίωμα τους επικαλείται συνεχώς ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μόνο αριστερός δεν είναι, εκείνος και η παρέα του. Βλέπουμε εδώ πέρα απ' έξω, τι είναι αυτά εδώ πέρα τα πλάνα που βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα που δεν αφήνουν τους δημοσιογράφους. Πάμε να ακούσουμε και εκεί πέρα. Που δεν αφήνουν. Είστε ανεπιθύμητοι. Ποιος το λέει αυτό? Είστε ανεπιθύμητοι διότι έχετε απειλήσει από την ιστοσελίδα σας κόσμο και κοσμάκι. Αν έχω μιλήσει να μου κάνετε μήνυση. Γιατί είναι επιθυμητή? Να μου κάνετε μήνυση, κύριε. Μήνυση. Γιατί θα τους κανακεύω, γιατί δεν είμαι υπέρ τους. Γι' αυτό είμαι ανεπιθύμητη. Εσείς από ποιο μέσο είστε? Εγώ είμαι από τον οδηγό πλημμύρας και το ράδιο ενημέρωση. Δημοσιογράφος διαπιστευμένη. Ασχολούμαι χρόνια. Κάνω ρεπορτάζ και τους κυρίους τους ενοχλεί που δεν τους χαϊδεύω. Έχουν κλείσει την αίθουσα του Εκπληκτηρίου Κατερίνης, που σημαίνει ότι είναι και το έχουν γράψει κιόλας ότι είναι ανοιχτή η συγκέντρωση. Από τη στιγμή που είναι ανοιχτή η συγκέντρωση, έχω όλο το δικαίωμα ως δημοσιογράφος και ως πολίτης της Πιερίας και της Ελλάδας να παρακολουθήσω μια ανοιχτή ομιλία. Κλείδωσα να παίξω. Αυτά να τα βλέπουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Να δείτε τι χούντα έχουμε. Να δείτε τι χούντα έχουμε. Λοιπόν, τελείωσε. Βλέπετε εδώ, και συνέχεια, και τι λέει αυτός εδώ, βάλτε τον ακουστονικό. Πού είναι να τρέφονται εγώ. Όχι, να μου κάνετε, να μου κάνετε μήνυση. Εγώ ήρθα εγώ να κάνω τη δουλειά μου. Γιάννη, σας κάνουμε καλύτερα. Γιάννη, άσυ να βρε, Γιάννη. Γιάννη, άσυ να βρε. Γιάννη, άσυ να βρε. Δεν θα κάνετε σώμα εδώ. Γιατί δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Εγώ δεν κάνω σώμα. Πείτε κάτι, ποιος είστε εσείς, κύριε. Να μου πούνε για ποιο λόγο μου απαγορεύουν την είσοδο. Ακούτε εδώ, μία δημοσιογράφος η οποία πήγε να κάνει τη δουλειά της στην ελεύθερη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν την άφησαν ως ανεπιθύμητη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουν βάλει ταμπέλες στους πολίτες. Ταμπέλες κομματικές στους πολίτες. Μας χαϊδεύει, σε θέλουμε. Μας κάνει σκληρή κριτική. Όξω από την πόρτα. Φακέλωμα. Είναι αυτό, είναι φακέλωμα. Δελτίο κοινωνικών φρονημάτων θα χρειάζεται. Από το 69 έως το 2019. Ναι, έτσι. Ελευθερία του τύπου. Το να κάνουν μήνυση σε κάποιον που συκοφαντεί. Έχουν κάθε δικαίωμα. Αυτοί οι τραμπουκισμοί όμως που περνάνε στην καθημερινή ζωή σε όλους. Οι ψευτόμαγκες και οι ψευτολογάδες πήξαν από δάφτους. Μάλιστα. Πάμε τώρα, Λευτέρη Ζαβλιά.